Γιατί η Μαρία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξορκίσει τα μπουρίνια. Ναι, ναι, ναι. Ανεβάζει, λέει, φτάνει πια έλεος, σταμάτα, δεν θέλουμε άλλο και κάτι τέτοια, αλλά δεν την αφήνει. Κάνω ευχές, ανάβω λαμπάδες στην εκκλησία, ναι. Τίποτα δεν πιάνει. Τίποτα δεν σ' αφήνει, ρε Μαρία μου, δεν σ' αφήνει, δεν σου κάνει τη χαρά το χαρτί. Όχι. Λοιπόν, τι είχατε χθες? Τα σύννεφα πάλι είναι άπειρα στον ουρανό. Άπειρα. Δηλαδή άπειρα πραγματικά είναι. Δεν άπειρα έχουν. Για να δούμε, έλα, αφού το λες. Δεν είδαμε και το φεγγάρι την πασέλινα της φράουλας. Καλά τη λέω. Καλά τη λες, δεν πειράζει, την είδαμε. Δεν μπορέσαμε. Ο Άκης έπαθε λάστιχο. Εντάξει. Ναι. Να προσέγετε, παιδιά, πολύ. Έσπρος το στυλό, είναι όλα. Έκανα τώρα τίποτα. Μικρό το κακό το δικό μου. Τέτοια τύχη. Ναι, πολύ καλά. Δεν έφυγαν τα σύννεφα και μάλιστα το απόγευμα κυριολεκτικά άνοιξαν οι ουρανοί. Ήμουνα στο σπίτι και είδα απίστευτη βροχή. Επί ένα τέταρτο έβρεχε πάρα πολύ δυνατά. Είχαμε και ανέμους. Αποτέλεσμα αυτών των έντονων καιρικών φαινομένων ήταν αρκετά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου. Είναι οι πτώσεις δέντρων σε προάβλιο σχολείου. Στο 7ο Λύκειο και 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Έχει πέσει το δέντρο, έχει σπάσει ο κορμός του, το βλέπετε στο βάθος. Και σε λιγάκι θα έρθουν τα συνεργεία προκειμένου να γίνει λειτουργική η αυλή του σχολικού συγκροτήματος. Είχαμε και πτώσεις κλαδιών και κορμών σε καλώδια της ΔΕΗ. Κατά συνέπεια είχαμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση με 7 εγκλωβισμούς ατόμων σε ασανσέρ. 100 οι κλήσεις που δέχθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά των επικίνδυνων σε ορισμένες περιπτώσεις φαινομένων. Αρκετές πτώσεις και σε αυτοκίνητα είχαμε. Μάλιστα στη γειτονιά μου είδα ένα κλαδί να πέφτει κάθετα σε τζάμι στο μπαρμπρίζ αυτοκινήτου, το οποίο το διέλυσε φυσικά. Άσχημες συνθήκες, πέρασε η μπόρα, πέρασε θα πω εγώ, αλλά ενδεχομένως έχουμε πάλι βροχόπτωση. Ο Κλειάρχος τα ξέρει καλύτερα και νομίζω θα μας ενημερώσει αργότερα. Εδώ τον έχουμε στο στούντιο, σε λίγο θα μας τα πει.